Είναι η στιγμή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστες συνέπειες. Το ουρανοκατέβατο ντεπόζιτο καταλήγει πάνω στο τραπέζι που λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν κάθεται μια πενταμελής παρέα ανδρών. Ο Κρότος που συνοδεύει την παράσυρσή του προειδοποιεί σωτήρια τους άνδρες που έντρομοι πετάγονται από τις καρέκλες τους. Είναι πολύ αέρα τη μέρα, το πρωί μάλλον, το πρωί ήταν 7 η ώρα το πρωί. Και ακούσαμε σε μια φάση στο θόρυβο, έφυγε το τεπόζιτο από μια ταράτσα και τυχόντα προλάβαμε και... Οι πέντε άνδρες είναι μέλη συνεργείου που νωρίς το πρωί του Σαββάτου, οπότε και θυελώδεις νοτιάδες άρωναν το νησί, ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν για την εργασία τους από τον Κρουσόνα. Αυτό που έζησαν βγαίνοντας αλόβητοι θα το διηγούνται χρόνια μετά και όχι άδικα, αφού από τη μια στιγμή στην άλλη το ντεπόζιτο εξφενδονίστηκε από μεγάλο ύψος και προσγειώθηκε πάνω στο τραπέζι και τις καρέκλες που εκείνοι καθόντουσαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν. Το βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί ανατριχίλα. Δεν ακούγαμε το θόρυβο που έπεφτε, το ντεπόζιτο σίγουρα θα γινόταν ατύχημα. Βασικοί πρωταγωνιστές και θεατές του βίντεο αδιαμφισβήτητα παραδέχονται πως η τύχη έκανε το θαύμα της. Ταυτοχρόνως η ημερομηνία τέλεσης προκαλεί όσους πιστεύουν σε δυσιδαιμονίες, καθώς η στιγμή του παρολίγων κακού διαδραματίστηκε στις 6 Έκτου, περίπου στις 6 το πρωί.